Από. Έχω την αίσθηση. Εγώ δεν την έχω. Ναι. Ναι. Και προφανώς δεν την είχε ούτε ο Αριστοτέλης, γι' αυτό πήρε το σμάς. Αυτό είναι το μόνο δύσκολο σμάς. Αλλά το διαχειρίστηκε καλά. Πολύ, όχι τόσο καλά όσο το προηγούμενο, αλλά καλά. Για τη δυσκολία που έχει να αντιμετωπίσει. Εύκολο, γιατί ήταν πάρα πολύ χαμηλή και ρηχή η μπάλα. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. 4-1, 4-1, Greece. Θέλει πολύ έκρηξη για να κρατήσει την μπάλα μέσα όταν την παίρνεις από τόσο χαμηλά, κάτω από το ύψος του φιλέ δηλαδή. Και να έχεις δυνατότητα να βάλεις και αρκετό spin. Από την πλευρά του forehand δεν έχει τέτοιο πρόβλημα ο Αριστοτέλης. Βάζει πάρα πολύ. Από πλευρά του backhand παίζει περισσότερο flat και γι' αυτό περισσότερες μπάλες, αρκετές μπάλες μάλλον πάνε στο φιλέ. Είπα να το ρισκάρει, ήταν ανοιχτή ευθεία. Ναι, εντάξει, στα ελληνικά το παλάθος, στα αγγλικά το ποσοστά. Ένα ακόμη σερβίς για τον Αντράντε. Σημαντική αυτή η χαμένη επιστροφή για μας. Είναι σε κρίσιμο σημείο. Βέβαια. Αν κρατήσει και το σερβίς του τώρα δηλαδή, θα έχει αποκτήσει ένα τεράστιο πλεονέκτημα για να πάρει το πρώτο σετ. 5-3. Αυτό είναι το χειρότερο σημείο για να κάνει κανείς διπλό λάθος.
Γιατί μόλις χάθηκε η διαφορά του mini break. Υπάρχει και χειρότερο σημείο να χάσει το σετ. Αλλά πες περιπτώσει είναι ένα σημείο που θες να παίξεις τον πόντο. Δεν μπορείς να ρισκάρεις με το δεύτερο σερβίς. Μονίμως σε θέση άμυνας. Ακριβώς. Διπλό set point. Έτσι, 4. 6-4, Greece. Αυξάνουν οι πιθανότητες για το σετ. Έξω είναι. Μπράβο στον Αριστοτέλη. Μπράβο του, μπράβο του. Χρησιμοποιεί πάρα πολύ το slice, backhand. Κατεβάζοντας την μπάλα χαμηλά. Προς το τέλος άρχισε να το χρησιμοποιεί πάρα πολύ το slice. Και βέβαια είναι πιο δύσκολο για τον αντίπαλό του να προσπαθήσει να επιτεθεί όπως έκανε εδώ ο Αντράντε με την μπάλα τόσο χαμηλά. Λίγο πριν το σκάσει. Στο πόδι. Λίγο πιο μακριά από την μπάλα όπως έπρεπε. Δεν τα καθαρό το χτύπημά του, χάνει την πλάγια γραμμή. 15 όλα. Μισή ευκαιρία για τον Αριστοτέλη να φτάσει σε break point, σε διπλό κιόλας. Bye.
μπάλα μένει πάρα πάρα πολύ χαμηλά. Ένα πάρα πολύ κακό backhand από τον Αντράντε. Και να, ο Αριστοτέλους Θάνος ξεκινάει σε αυτό το δεύτερο σετ με διπλό break point. Φάνηκε από την αντίδρασή του μετά το χαμένο forehand. Και πάλι αυτό το backhand, η μπάλα μένει πάρα πάρα πολύ χαμηλά. Με break λοιπόν ξεκινάει στο δεύτερο σετ ο Αριστοτέλης Θάνος, ιδανικά ξεκίνημα μετά από την κατάκτηση του πρώτου σετ. 1-0. Ένα μηδέν. Θάνος στο σερβίς. Όχι, πάρε, είναι έξω. Εξαιρετικό σερβίς, δεν μπορεί να βγάλει την άμυνα ο Αντράντε. Αμέτωχο το σώμα του Αριστοτέλη σε αυτό το backhand. Έμεινε χαμηλά στο φιλέ η μπάλα.
Ανεβαίνει στο φίλε Ανδράντε, πιέζει ασφυκτικά, παίρνει ένα ακόμη λάθος από τον Θάνο. Το 40-15 γίνεται ισοπαλία. Στο τέλος, Θάνος κρατάει το σερβίς του μετά το break και προηγείται με 2-0. Ωραία, άνοιξε το γήπεδο με 2 χτυπήματα στο backhand του αντιπάλου του. Ανοίχθηκε μετά, έπαιξε στην ευθεία με απόλυτη επιτυχία. 0-30 και πάλι απειλεί το σερβίς του αντιπάλου του ο Θάνος. Πάρα πολύ καλά τοποθετημένη μπάλα, 15-30. Άμυνα δεν μπόρεσε όμως να επαναφέρει, μάλλον ήρθε σε επαφή με την μπάλα, δεν μπόρεσε να επαναφέρει την μπάλα μέσα στα όρια του γηπέδου. 30 όλα. 30 όλα. Ότι πολλές φορές δείχνει το βάρος του σώματος πίσω ο Αριστοτέλης αντί να μπει στην μπάλα. Και γι' αυτό μερικές φορές χάνει την baseline. Αυτό συνήθως συμβαίνει όταν αργείς να έρθεις σε επαφή με την μπάλα, οπότε αναγκαστικά φεύγεις προς τα πίσω.
έξυπνη επιστροφή. Χαμηλή στα πόδια του, του αντιπάλου του. Στο πάλι Αζίς. Έχει κάνει δουλειά το σλάις πάντως. Ναι, ναι. Τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και είναι καλό, δυνατό και χαμηλό σλάις. Αριστοτέλη, πάρα πολύ σταθερός, παίρνει τα λάθη από τον αντίπαλό του, 3-0. Από τον ανοιχτό χώρο. Δεκαπέντε λεπτά τένις έχουμε δει στο δεύτερο σετ. Ο Αριστοτέλης Θάνος προηγείται με 3-0. Είπαμε ότι αυτό που έγινε στο τέλος του πρώτου σετ θα του δώσει ψυχολογία. Και νομίζω ότι φαίνεται, είναι ξεκάθαρο, ότι είναι πολύ καλύτερος μέσα στο γήπεδο. Με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Και παρά το γεγονός ότι είναι πίσω στην παγκόσμια κατάταξη σε σχέση με τον αντίπαλό του, φαίνεται ο καλύτερος αθλητής μέσα στο γήπεδο, ακόμα και στο πρώτο σετ που ήταν πίσω στο σκορ. Προς του έλειπε λίγο η ενέργεια, λίγο η ένταση, λίγο το ρίσκο, το περισσότερο ρίσκο. Μέσα ήταν άσος. Έτσι. Αδύναμο χτύπημα, κακό λάθος. 15 όλα. Αυτό είναι λάθος. Ακριβώς. Είχε την μπάλα στρωμένη σε ιδανικό ύψος για να τελειώσει τον πόντο και επέλεξε να κάνει ένα drop shot. Και ήταν και κακό το drop shot. Έτσι ακριβώς, δεν υπήρχε λόγος. Και εδώ τελειώνει τον πόντο εύκολα. Κακή επιλογή χτυπήματος. Πίεση
πιέζει ο Αριστοτέλης Θάνος, παίρνει το επιθυμητό αποτέλεσμα, παίρνει το λάθος από την απέναντι πλευρά. 30-40. Ένα καλό σερβίς χρειάζεται. Θα το βρει το καλό πρώτο σερβίς, θα σβήσει και το δεύτερο break point, ισοπαλία. Πολλά χαμένα backhand του Andrade. Έχει ένα backhand που είναι εντελώς flat και μπάλα για κάποιο λόγο σε πάρα πολλά χτυπήματα έχει μείνει πάρα πολύ χαμηλά. Είναι σαν να μην συμμετέχει καθόλου το σώμα του σε αυτό το χτύπημα. Το πλεονέκτημα για τον Αριστοτέλη. Ένα πόντο μακριά από το 4-0. Σφίγγει τη γροθιά ο Αριστοτέλης, κάνει το 4-0. Όσο ανταγωνιστικό ήταν το πρώτο σετ, τόσο μονόπλευρο είναι αυτό το δεύτερο. Διπλό λάθος, 0-15. Είναι λες και έχει χάσει εντελώς την αυτοπεποίθησή του. Ψάχνει να βρει λύσεις στο παιχνίδι του Θάνου, δεν μπορεί να τις βρει όμως. Δεν θέλει τέτοια εύκολα λάθη στο παιχνίδι. Θέλει να κρατήσει τη σταθερότητα που είχε μέχρι τώρα και που έχει βέβαια. Ένα break για τον Αριστοτέλη σε αυτό το σημείο θα σήμαινε πως ο Αριστοτέλης θα σέρβει στη συνέχεια για το μάτς. Για να δούμε. Δεν το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά. 30 όλα.
Είναι λίγο σαν να έχασε την ενέργειά του σε αυτό το game ο Αριστοτέλης. Το 4-0 δεν σημαίνει κάτι. Το έχουμε δει πολλές φορές να αλλάζει. Οπότε θα πρέπει να κρατήσει έτσι την ίδια ενέργεια που είχε μέχρι τώρα. Game που κερδίζει ο Άντραντε σε αυτό το δεύτερο σετ. Μειώνει σε 4-1. Η κορυφαία διοργάνωση τένις έχει το δικό της φυσικό μεταλλικό νερό. Μιτσικέλη, επίσημος χορηγός του Davis Cup 2023. Το φυσικό μεταλλικό νερό που αναπλύζει στα χιονισμένα βουνά της Ηπείρου. Τα 6-4-1 για τον Αριστοτέλη Θάνο σε αυτό το δεύτερο παιχνίδι της σημερινής ημέρας. Να σας υπενθυμίσουμε πως ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε την νίκη στο πρώτο μάτς με 7-5-6-2. Τρία παιχνίδια προγραμματισμένα για αύριο, ξεκινώντας από το διπλό και στη συνέχεια θα παίξει το 1 με το 1 και το 2 με το 2. Δεν βρίσκει επιστροφή ο Άντραντε. 15-0. Εξαιρετικό σερβίς και πάλι. 30-0. Από την μπάλα, ο Άντραντε. 40-0. Υποδεικνύει την μπάλα έξω και ο διαιτητής. Διπλό λάθος. Σήμερα. Δεν υπήρχε και πάλι λόγος νομίζω να πάει σε drop shot. Κάνει λίγο τα εύκολα δύσκολα σε αυτό το game. 40-30.
Ωραίο 40-0, ναι. Γίνεται 40 όλα. Ισοπάλια, Κιους. Σημαντικός πόντος, ύστερα από σταματά ουσιαστικά το σερί των τριών κερδισμένων πόντων του αντιπάλου του και παίρνει το πλεονέκτημα. Χρειάζεται μόλις ένα game για να κάνει το 2-0 για την Ελλάδα κόντρα στο Εκουαδόρ σε αυτή την πρώτη μέρα του Davis Cup. Και είναι και μια νίκη η οποία σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό μας χαρίζει και τη νίκη σε αυτή τη σειρά γενικότερα, έτσι. Ναι, βέβαια. Αναλογιστεί κανείς ότι πολύ δύσκολα θα αντιμετωπίσει προβλήματα ο Στέφανος Τσιπάς στο μονό του. Κοιτάζω τα πιτσιρίγια που ετοιμάζονται. Για να πάνε για αυτόγραφα. Εδώ έχει την ευκαιρία, η αλήθεια είναι. Ο Αριστοτέλης να διαχειριστεί καλύτερα αυτή την μπάλα κοντά στο φιλέ. Έφτασε, δεν έφτασε. Διάβασε πάρα πολύ γρήγορα τη σκέψη του Ανδράτε και ξεκίνησε πάρα πολύ γρήγορα να κυνηγήσει την μπάλα. Και τη βρήκε και ψηλά κιόλας. Ναι. Έχει ένα πρόβλημα στο αριστερό γόνατο, αν καταλαβαίνω καλά. Διπλό λάθος, 15 όλα. Λειτουργήσε πάρα πολύ καλά με τα πόδια ο Αριστοτέλης εδώ και δουλεύει πολύ περισσότερο με τα πόδια σε σχέση με το πρώτο σετ. Αυτό το βολέ ήταν απίθανο από τον Αντράντε, πολύ δύσκολο βολέ, χαμηλά. Χαμένη επιστροφή, 40-15. Να δίνει καθόλου ύψος την μπάλα. Yeah.
5-2. Έχει σερβίρει εξαιρετικά μέχρι τώρα, ειδικά σε αυτό το δεύτερο σετο ο Αριστοτέλης, οπότε χρειάζεται ένα ακόμη πάρα πολύ καλό service game για να δώσει τη νίκη στην Ελλάδα. Την δεύτερη νίκη για σήμερα, ύστερα και από την πρώτη νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά. Λοιπόν, είμαστε στο 5-2. Έχει την ευκαιρία να κλείσει το σετ και το μάτς κατ' επέκταση ο Αριστοτέλης Θάνος. Έχασε για λίγο την baseline. 0-15. Διπλό λάθος, 0-30. Μισή ευκαιρία για break για τον Αντράντε. Αρκετά λάθη σε αυτό το game για τον Αριστοτέλη Θάνο. Ξαφνικά φαίνεται να μην λειτουργεί τίποτα σωστά. Έξω είναι και αυτό. Το χειρότερο service game του Αριστοτέλη Θάνου είναι αυτό στο παιχνίδι. Love game για τον Αντράντε, ο οποίος θα μειώσει σε 5-3. Παρ' όλα αυτά θα έχει μία ακόμα ευκαιρία ο Αριστοτέλης να κλείσει το παιχνίδι στο δικό του service game.
backhand. Στο τέλει. Φαίνεται να έχει πέσει λίγο ψυχολογικά ο Αριστοτέλης, γι' αυτό το κοινό προσπαθεί, χειροκροτεί για να του ενισχύσει την ψυχολογία. Θα μειώσει ο Αντράντε και πλέον έχει μια τελευταία ευκαιρία αφού πάρει και τις οδηγίες από τον Δημήτρη Χατζηνικολάου. Ο Αριστοτέλης Θάνος να κλείσει το μάτς. Από ό,τι καταλαβαίνω από τις χειρονομίες του, αυτό του λέει, που συζητούσαμε νωρίτερα και με τη Μαρίζα Γεωργίτση, να δίνει περισσότερο ύψος στην μπάλα στο backhand. Ρισκάρει από την αρχή του μάτς, περνώντας την πολύ χαμηλά πάνω από το φιλέ και πολλές φορές ρίχνοντάς τη στο φιλέ. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτό το game. Στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων το χειροκρότημα για τον Αριστοτέλη Θάνο, ο οποίος βρίσκεται μία ανάσα από τη νίκη απέναντι στον Αντρές Αντράντε. Χρειάζεται καλό πρώτο σερβίς όμως ο Αριστοτέλης. Σίγουρα να παίξει με μεγαλύτερη ασφάλεια στο δεύτερο σερβίς. Είναι μια περίοδος μερικών λεπτών τώρα που δεν μπορεί να συνέλθει αγωνιστικά. 0-15. Αυτό είναι καλό σερβίς. 15 όλα. Και αυτό είναι καλό σερβίς, όρθιος ο πάγκος της Εθνικής. Μόνο ο αδερφός του Στέφανου Τσιπά, ο Πέτρος, έμεινε κάτω και χειροκροτούσε, ο πιο ψύχρεμος από όλους. Τριάντα-δεκαπέντε. Ελάς, οι κερκίδες. Έχω την εντύπωση ότι ο Αριστοτέλης νόμιζε ότι η μπάλα θα πάει στο φιλέ από την επιστροφή του Αντράντε. Το ίδιο νόμιζε και ο κόσμος και βιάστηκε να πανηγυρίσει.
Πιάστηκε απροετοίμαστος και έστειλε την μπάλα στο φιλέ. Από την πλευρά που δεν έχει κάνει πάρα πολλά λάθη σήμερα, την πλευρά του forehand δηλαδή. Έξω είναι και πάλι μπάλα πάντως πέρασε πολύ χαμηλά από το φιλέ. Στο backhand του Αριστοτέλη, match ball. 40-30. Το Ολυμπιακό Στάδιο, ο Αριστοτέλης Θάνος θα πετύχει μια πολύ μεγάλη νίκη με 7-6-6-4 απέναντι στον Αντρές Αντράντε. Θα κάνει το 2-0 για την ομάδα Davis Cup και θα την φέρει μια ανάσα από τη νίκη σε αυτή τη σειρά των αγώνων με το Εκουαδόρ. Στέφανος Τσιμπάς θα ρηχτεί στη μάχη αύριο προκειμένου να πετύχει την τρίτη νίκη για την εθνική μας. Είναι αυτό πάνω στο οποίο πόνταραν έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι της εθνικής ομάδας. Βλέπετε τα χαμόγελα. Ένα παιχνίδι πάρα πολύ σημαντικό. Δείτε πόσο spin βάζει στην μπάλα από την πλευρά του forehand. Ο Αριστοτέλης Θάνος προσπαθεί να την κατεβάσει και τη στέλνει στο φιλέ. Ο Αντράντε. Μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη για ένα παιδί το οποίο κλήθηκε ουσιαστικά την τελευταία στιγμή να αντικαταστήσει το Μιχάλη Περβολαράκη, ό,τι και συμβεί και στα παιχνίδια κόντρα στην Τζαμάικα και στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων με σκαπανεβάσματα στην απόδοσή του στο δεύτερο σετ. Παρ' όλα αυτά κατάφερε και στο πρώτο, ενώ ήταν συνεχώς πίσω, να φτάσει στη νίκη παίρνοντας το tie break με 7-6 και στο δεύτερο να ξεπεράσει αυτό το κακό διάστημα που είχε από τη στιγμή που έφτασε αυτό στα 5 games και να κάνει το 2-0. Ο κόσμος είναι ενθουσιασμένος στην κερκίδα. Βλέπετε το χειροκρότημα και από τους Έλληνες αθλητές, από όλη την ομάδα του Davis Cup. Είναι το ευχαριστώ για τη στήριξη που είχαν σήμερα και την ίδια στήριξη φαντάζομαι ότι έχουν και αύριο σε ένα έργο που γίνει πολύ πιο εύκολο πλέον μετά την νίκη του Αριστοτέλη Θάνου. Νίκη που ακολούθησε αυτή του Στέφανου Τσιτσιπά. Εκτός δω από τους Έλληνες που αντιλαμβάνονται πλέον ότι είναι μια ανάσα το να πάρουν αυτή τη σειρά των αγώνων. Ο Αριστοτέλης Θάνος πηγαίνει αργά-αργά, καταπονημένος, κουρασμένος, εκεί που βρίσκεται η Μαρίζα Γεωργίτση. Αριστοτέλης, συγχαρητήρια. Γιατί μας κοψοχόλιασε τόσο πολύ στο τέλος? Δεν έχω σφίξει ποτέ στη ζωή μου περισσότερο, με μεγάλη διαφορά. Δεν ξέρω, απλά είναι με τόσο κόσμο και το έχω πάντα λίγο αυτό το θέμα ότι να κλείσω το μάτς. Ευτυχώς το έκλεισα, δεν ήθελα να παίξω άλλο. Ευχαριστώ τον κόσμο πάρα πολύ, είστε απίστευτοι. Είναι με διαφορά η πιο ωραία ατμόσφαιρα που έχω παίξει στη ζωή μου και ένα από τα πιο ωραία experience που έχω ζήσει ποτέ. Σας ευχαριστώ όλους. Τελικά το να παίζεις μέσα στο σπίτι σου, μπροστά στον κόσμο, μπροστά στους δικούς σου, σου προσδίδει ένα παραπάνω άγχος ή όχι, ή σε βοηθάει? Νομίζω είναι να περάσεις ένα στάδιο, να κάνεις το κλικ. Στην αρχή, ας πούμε, έφαγα break πρώτο game, ήταν ξεκάθαρα λόγω άγχους. Στο 5-3 έκανες το κλικ. Ναι, ενώ έφαγα break στο πρώτο game. Ναι. Λέω, στο 5-3 που προηγήθηκε στο πρώτο set, είναι εκεί που έκανες αυτή τη διαφορά. Α, ναι. Εντάξει, σίγουρα είναι ένα παραπάνω pressure, αλλά θέλω να πιστεύω ότι το διαχειρίστηκα καλά. Όχι, θα μπορούσα και καλύτερα, αλλά πιστεύω είχα μια καλή απόδοση, ήταν καλό μάτς. Αριστοτέλη, συγχαρητήρια. Το πιο θερμό σας χειροκρότημα για όλα τα παιδιά. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούσατε τον Αριστοτέλη Θάνο μετά την πολύ σημαντική νίκη που πήρε απέναντι στον Αντρένς Αντράντε με 7-6-6-4. Το βλέπετε εδώ.
Βλέπετε και τα στατιστικά της αναμέτρησης. 60% επιτυχία στο πρώτο σερβίς για τον Αριστοτέλη Θάνο. Δεν είναι πολύ υψηλό το ποσοστό, αλλά ήταν πολύ πιο κάτω αυτό του αντιπάλου του Άντρες Αντράντε. Μόλις 53% ήταν και το μεγαλύτερο του πρόβλημα στο παιχνίδι. 73% κερδισμένη πόντιψη το πρώτο σερβίς για τον Αριστοτέλη Θάνο. Και πολλά λάθη και από τις δύο πλευρές, περισσότερα για τον Άντρες Αντράντε, 46-36 για τον Αριστοτέλη Θάνο. Πάμε στη Μαρίζα Γεωργίτση, έχει κοντά της τον Δημήτρη Χατζηνικολάου, τον ομοσπονδιακό προπονητή. Ωραία. Δημήτρης Χατζηνικολάου, ο κάπνιν της ομάδας, νομίζω πρέπει να είσαι πάρα πολύ περήφανος για τα παιδιά. Δεν ακούω καθόλου. Δεν με ακούς. Δεν τώρα σε ακούω. Ωραία. Ωραία. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ περήφανος και για τον Στέφανο και για τον Αριστοτέλη. Σήμερα νομίζω πως ήταν το αποτέλεσμα που θέλετε, αυτό το 2-0, για να πάτε με πρόκριση στην επόμενη μέρα, στην αυριανή μέρα, που είναι πάλι τρία πολύ σημαντικά παιχνίδια. Ναι, είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Πήγε όπως πιστεύαμε και το περιμέναμε. Ο Αριστοτέλης είχε το πλάνο την αρχή, γνωρίζαμε τον αντίπαλο, τον είχαμε μελετήσει. Μπήκε λίγο σφιχτό στην αρχή, μετά μπόρεσε και το ισορρόπησε, έπαιξε ελεύθερα, έπαιξε το παιχνίδι του και μπόρεσε και τελείωσε το παιχνίδι. Αύριο έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό διπλό, το οποίο μπορεί και να καθορίσει κιόλας την νίκη αυτής της αναμέτρησης. Είναι έτοιμα τα παιδιά γι' αυτό? Και βέβαια είναι έτοιμα. Όλοι είναι έτοιμοι, τα έχουμε δουλέψει, τα έχουμε συζητήσει και περιμένουμε την αυριανή μέρα. Είμαστε έτοιμοι. Μία κουβέντα για το κοινό, για αυτό το απίστευτο κοινό. Σας ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε αύριο. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Ωραία, έτσι θα πάμε σε ένα απαραίτητο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.